Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου κάνει σεμινάρια μαγειρικής στην οικαστικό Βένια Μπεχράκη. Δείτε τη συνταγή για τη σαλάτα με πολύχρωμα ντοματίνια και κεφαλοτήρι σαγανάκι. Δεν σε αφήνει να κάνεις τίποτα, ξέρεις. Εγώ μπιμπιμπι. Τις μπουκίτσες αρνιού με καρότα, πατατούλες και σάλτσα δυόσμου. Αυτό το κουμπί το αντίστοιχο είναι στη φωτογραφική σου μηχανή, πατάς και κάνει κλακ κλακ κλακ. Αυτό είναι στο μούλτι. Και μια πλούσια κρέμα σοκολάτας με φουντούκια και ξηρούς καρπούς. Βοήθεια σεφ με τη Βένια Μπεχράκη. Η Βένια, εκτός από πανέμορφη σαν νεράιδα, είναι και μια πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εντάξει, ας μην το αξιολογήσουμε, κάνεις μια απίστευτη δουλειά. Η εικαστική φωτογράφος, θα το έλεγα εγώ. Διότι συνδυάζει την performance, δηλαδή στείνει ένα απίστευτο σκηνικό στα πιο κουφά μέρη. Δηλαδή, πραγματικά δεν πρέπει να πάσχεις καθόλου από αγοραφοβία. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Μπαίνει, ας πούμε, σε ένα αεροδρόμιο και στείνει ένα τεράστιο σκηνικό μόνη της, όπου είναι ένα μπάνιο, είναι ίδια γυμνή και πλένεται και αυτοφωτογραφίζεται ταυτόχρονα. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό. Στην ουσία, παίρνει όλους τους γυναικείους ρόλους και τους μεταφράζει μέσα από ένα εικαστικό περιβάλλον και τους κλείνει το μάτι, τους κριτικάρει, νομίζω, δίνεις. Ναι. Και όλο αυτό φαίνεται. Μετά το στείνει σαν performance και το φωτογραφίζει. Εμένα, επειδή μου αρέσει το σίδερο, μου άρεσε η φωτογραφία μπροστά στη βουλή που σιδερώνει. Και βέβαια, επειδή παραδοσιακά μέσα στους ρόλους της νοικοκυράς είναι και η μαγειρική, υπάρχει και το φαγητό στις φωτογραφίες της. Το οποίο όμως τις δύο που είδα, μία με ένα κοτόπουλο, το οποίο είναι πολεμική η φωτογραφία, το κοτόπουλο, δεν βλέπω κάτι έτσι, κάποια ευίωνη σχέση με τη μαγειρική. Κάπως. Κι όμως. Μαγειρεύει. Μαγειρεύει. Ναι, πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Το βρίσκω δημιουργικό. Είναι το ίδιο, ας πούμε, το να κάνω μία φωτογραφία. Είμαι ένα πίνακα ζωγραφικής. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Σαλάτες φτιάχνεις. Φτιάχνω. Όχι βέβαια σαν τις δικές σας. Εδώ θα δούμε. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Έχω μία σαλάτα για σένα. Την οποία θα τη φτιάξεις μόνη σου με τις δικές μας οδηγίες και θα δεις ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Τι λες, ξεκινάμε? Έχω μια σαλάτα από ντοματίνια, πολύχρωμα. Όπως θα δεις, έχουμε ντοματίνια τα βελανίδια που τα λέμε, κίτρινα ντοματίνια και τα μαύρα ντοματίνια, τα οποία είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Τα οποία θα τα βάλουμε εδώ πέρα, κατευθείαν μπροστά σου, μισό λεπτό. Γιατί πρέπει όλα να τα κόψουμε στη μέση. Και θα τα βάλουμε σε αυτό εδώ το μπολ. Όλα αυτά θα τα κόψει μόνη της στη μέση. Ναι, όχι καλά, μόνη της. Θα τα κόψω κι εγώ. Ευχαριστώ, Ελένη, γιατί. Α, μαχαίρι. Εδώ. Είδες, όπως βλέπεις, πήρε το μεγαλύτερο, ε. Είναι ως τιμόμενο πρόσωπο, κατάλαβα. Κάπως έτσι λοιπόν θα κόψουμε όλα μας τα ντοματίνια. Θα κάνουμε ένα πιάτο, άρα νομίζω ότι είμαστε ok κάπου. Φτάνει, αγάπη μου, αυτό. Εντάξει. Μπορείς να συνεχίσεις να πάρεις ένα αγγούρι, το οποίο θέλω να το κόψεις σε πάρα πολύ μικρά κυβάκια. Θα το καταφέρεις. Θα το ξεφλουδίσουμε κι όλα. Όχι, το έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Πρώτα θα κόψεις τη μία και την άλλη άκρη. Να σου δείξω. Ωραία. Τώρα θα το κόψεις στη μέση εδώ. Ωραία. Και μετά θα το κάνεις όρθιο και με προσοχή θα το κόψεις σε πολύ λεπτές φέτες, όχι στη μέση. Και προσεκτικά, γιατί κόβουν πολύ τα μαχαίρια. Δεν πειράζει. Όπως είναι εδώ, το πιάνεις καλά. Εδώ. Μάλιστα. Εντάξει. Και έτσι θα το κόψεις, άρα μπορείς να το κάνεις μόνη σου λοιπόν τώρα. Σου κόψω εδώ ένα. Θα το κάνεις εσύ. Για να δω. Μαθαίνουμε εδώ. Ωραία.
Κάνω κι εγώ τη χαζομαθήτρια από δίπλα, κατάλαβες. Εκμεταλλεύομαι. Και εγώ θα σου μάθω φωτογραφία. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο από το κόψιμο του αγκουριού. Οπότε μπορώ να σε βοηθήσω όσο θες, λοιπόν, προκειμένου να μάθω φωτογραφία. Περίμενε, τώρα αυτό που θέλω είναι... Θα βάζω εδώ. Θέλω να πάρεις, όχι, ναι, θέλω να πάρεις δύο φέτες, ναι. Θα κόψεις μακρόστενα κομμάτια και μετά το γυρίσεις και θα κόψεις κεφάλια. Α, λωρίδες. Στα δύο, ας πούμε, ή στα τρία. Όχι, στα τρία εδώ τώρα. Στα τρία. Περίπου φαντάζομαι ότι θα είναι σε μέγεθος λίγο μικρότερο από το ντοματίνι που έχεις κόψει. Α, για τόσο να δηλαδή. Να έχει μια ισορροπία, ακριβώς. Α! Μην κοπείτε. Είναι okay, έτσι. Πολύτσια. Ναι, τέλεια, το κόψεις τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι σχοινόπρασο. Ωραία. Το οποίο πρέπει να το ψιλοκόψεις. Ωραία. Για, ιδανικά για να το ψιλοκόψεις μπορεί να το κόψεις στη μέση, να βάλεις αυτά από πάνω μαζί και μετά να κάνεις αυτή τη δουλειά όλα μαζί. Μπράβο. Τόσο ψηλά. Ναι. Τόσο ψηλά. Βένια σχοινόπρασο έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ ως αρωματικό? Μ' αρέσει πολύ. Α, σ' αρέσει. Το ξέρεις δηλαδή. Ναι, βέβαια. Δεν το έχω πολύ χρησιμοποιήσει, να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ βρίσκεις κιόλας. Είναι δύσκολο να το βρεις, αλλά το παίρνεις σε γλαστράκι. Ναι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κάτσω μακριά, δεν μπορώ, πρέπει να πάρω το μαχαίρι. Τι θέλεις να κάνω? Όχι, που δεν είναι. Μια χαρά. Άκου να σου πω μία κίνηση, θα κάνω απομακρυσμένη βοήθεια σε. Παλεύει τον εαυτό του τώρα. Κοίτα, Βένια, να κάνεις έτσι το μαχαίρι, για να κόβεις κατευθείαν. Κοίτα, έτσι. Πάμε όλο, αυτό. Και είδες ξαφνικά αρχίσεις και... Μην κόψω και κανένα δάχτυλο. Προσοχή. Ωραία. Κλείνεις το κλείστο, ανοίγεις το διάφραγμα, πατάς το κλικ και βγαίνει το σχοινόπρασο. Μιλάμε φωτογραφικού σώρου. Λοιπόν, το έχει κάνει τέλεια. Το έχει κάνει τέλεια. Τέλειο. Είσαι οκ. Κοίτα. Κοίτα πώ άρχισε, δε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν θα το βάλει το σχοινόπρασο όλο μέσα στο μπολ με τα ντοματίνια, τα πολύχρωμα και το αγγούρι. Μάλιστα. Και χωρί βοήθεια από την Ελένη θα ρίξει μετά 3-4 κουταλιέ ελαιόλαδο. Μπορώ να του το φέρω από εδώ. Α, όχι, δεν κάνει. Και αλάτι. Ή όχι. Αλάτι, πιπέρι, μην το ακουμπάς. Λοιπόν, θα ρίξεις 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο. Έτσι με το μάτι, έτσι. Με το μάτι. Λοιπόν, και εσύ ως φωτογράφος έχεις και καλό μάτι κιόλας. Ένα. Μπράβο, ναι. Ολόσωστα το έκανες. Δύο. Ναι. Τρία. Κλικ, ναι. Μια χαρά. Αλάτι. Τέλειο. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Ωραία. Και θα βάλεις και 2 κουταλιές κρέμα βαλσαμικού με γεύση φράουλα, η οποία είναι εδώ. Τι ωραία. Αυτό έχει και ζάχαρη. Είναι... Έχει... Φυσικό, δεν έχει ζάχαρη. Είναι από τη φυσική ορίμανση. Από τη φυσική ορίμανση φράουλα. Μία κουταλιά, πάμε. Δύο, τοπ. Πάμε και άλλη μισή. Τέλος. Ωραία. Λοιπόν, ανακατεύεις καλά. Άμα θέλεις να πάρεις και ένα δεύτερο κουτάλι, το οποίο θα το δώσω εγώ αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Τι φιλοξενούμενες έχουμε. Εγώ έχω μια τρελή απορία, τι θα κάνουμε αυτό το αλεύρι. Κι εγώ. Τι σαλάτα με αλεύρι. Περιμένετε, θα δείτε, μην βιάζεστε. Εδώ θέλει καλό ανακάτεμα και αυτό γίνεται ένα μικρό μαρινάρισμα, το οποίο θα το αφήσουμε σιγά σιγά, μέχρι να κάνουμε ένα ωραίο παναρισμένο τυρί, ένα ωραίο κεφαλοτύρι. Το κατάλαβα. Το οποίο θα το πανάρουμε με μούσλι. Λοιπόν. Ωραία, έτοιμο. Πάμε να κάνουμε το πανάρισμα. Να ανάψω εγώ τη φωτιά λίγο σιγά σιγά να ζεσταίνει. Ναι, άναψε τη φωτιά. Η Βένια θα πάρει το μούσλι, θα το βάλει στο μούλτι. Επειδή είναι ένα μούσλι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι πολύ χοντρό. Θέλουμε να το σπάσουμε λίγο εδώ μέσα. Μπορώ να δοκιμάσω. Μπορείς να δοκιμάσεις. Ωραίο, τραγανό. Το βάζεις με προσοχή μέσα στο... Το ρίχνω όλο. Ναι. Έχει και σταφίδες. Έχει και σταφιδούλες, ε. Ξένα φρούτα. Και το βάζεις από πάνω και βζουζουζ, αλλά όχι πάρα πολύ. Λίγο, ε. Δηλαδή 2 χτυπήματα. Πάμε. Είσαι τέλεια. Λοιπόν, αυτό τώρα θα πρέπει, θα μας δώσει... Α, το βάζεις εδώ μέσα, όπως είναι ξανά. Ωραία. Σούπερ.
Μπράβο, το αφήνεις εδώ. Και έχουμε αλεύρι. Θα σπάσεις στον μπολ εκεί δύο αυγά. Λοιπόν, εδώ είναι το αλεύρι. Αλεύρι. Τα αυγά στη μέση. Και το μουσλί εδώ. Θα σπάσω όπως ξέρω, με τα δύο χέρια, έτσι. Με τα δύο χέρια, εννοείται. Εγώ με τα δύο χέρια το σπάω. Με το ένα είναι μόνο ξέρεις, άμα θες να βγώσει κανένα. Λοιπόν, παίρνεις ένα πιρούνι, τα ανακατεύεις καλά. Μπορείς να βάλεις λίγο ελαιόλαδο μέσα, λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι για να έχει μια νοστιμιά από την αρχή. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Τσακ, αυτό. Αλάτι, φρεσκοτημένο πιπέρι. Τέλεια. Πιπέρι. Μια χαρά. Και ανακατεύεις καλά, σαν να θες να φτιάξεις μια ομελέτα. Έτσι. Α, μπράβο. Όπως φτιάχνεις, ας πούμε, ωραία αυγά για πρωινό στη Νέα Υόρκη όταν ήσουν, φαντάζομαι. Έτοιμη. Ωραία, βάλτε το εκεί. Με το πιρούνι μαζί, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κεφαλοτήρι, στο οποίο σου έχω κόψει δύο φέτες και θα τις φέρεις εδώ για να τις κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Κάτσε, θα τις φέρω εγώ. Α, δεν κάνει, δεν κάνει, όχι. Η Βένια πρέπει να τις φέρει. Τις παραδίδω. Έλα. Τέλειες. Παραδίδεις. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε σαγανάκι. Αυτό τώρα θέλω να τις κόψουμε σε περίπου το μάκρος τους και να είναι 1,5 εκατοστό, θα σου πω. Α, θα το κάνεις μπατονέτες δηλαδή, που θα μπουν πάνω από την ντομάτα. Περίμενε. Λίγο ακόμα μια σταγιά. Και μέσα και έξω. Εκεί είσαι τέλεια. Αντίστοιχα λοιπόν θα κάνεις, κάνε περίπου, αυτό θα βγουν δύο κομμάτια, κάνε άλλα δύο, να κάνουμε 6 για να βάλουμε, να φτιάξουμε ένα ωραίο πιάτο. Πρόσεχε τα χέρια σου, μία κίνηση κάτω για να κόβεται ωραία. Έτσι. Μπράβο. Ακουμπάει μύτη πρώτα και μετά το πίσω μέρος. Τέλεια. Εντάξει. Τέλεια. Αρκετά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα παίρνεις ένα κομμάτι, γιατί είναι δύο φέτες, και βάζεις. Το βάζεις το αλεύρι. Καλά. Ωραία. Αυτό είναι και μια συνταγή για το κλασικό πανάρισμα. Η πιο τραγανή συνταγή για πανάρισμα. Το τεινάζεις πολύ καλά να φύγει όλο το αλεύρι με τα δύο σχέδια. Τι να ξέρω. Πολύ καλά να φύγει, να φύγει. Έτσι. Ναι, να μην έχει αλεύρι. Ωραία. Το ρίχνεις μέσα στο αυγό. Από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά με προσοχή. Ωραία. Και μετά το περνάς στο μουσλι. Εντάξει. Τέλειο. Και το ακουμπάς πάλι στο ξύλο. Δεν κολλάει αρκετό μουσλι. Θα κολλήσει. Όσο κολλήσει, δεν μας πειράζει. Δεν θέλουμε έτσι να έχει πιο πολύ. Ναι, γιατί δεν θέλουμε πιο πολύ. Θα φανεί και τυρί, θα είναι και το μουσλι. Okay. Πίεσε το καλά. Δύσκολα. Σου βάζω δύσκολα. Θες να σου κάνω ένα, να σου το δείξω. Ναι, για κάνε ένα. Ωραία. Μπράβο. Το τεινάζεις καλά. Κοίτα ευκολία. Εντάξει. Εδώ. Να πάει καλά το αυγό παντού. Μπορεί να βάλεις και το χεράκι σου. Έπρεπε να τρίψεις το μουσλι πιο πολύ, ρε Αλέξανδρε. Όχι, δεν πειράζει. Είναι ωραίο να. Αυτό θέλω εγώ, το κατσανιστό. Και μετά πιέζεις από πάνω και ας φύγει. Θα το ξαναβάλουμε μέσα. Εντάξει. Το πιέζεις από όλες τις πλευρές. Και όσο κάτσει, θα μείνει και λίγο τυρί, θα το κάνουμε στο λάδι. Γιατί δεν μας πειράζει. Αυτό θα κολλήσει. Άλαψε άμα θες το τηγάνι και θα βάλουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Να πλύνω λίγο χέρια. Και βέβαια θα πλύνεις τα χέρια σου. Okay. Πάντως το έχει έτσι, μια χαρά τα καταφέρνει. Μπράβο. Με πολύ αυρές κινήσεις. Λοιπόν, να βάλω λίγο ελαιόλαδο. Μπορείς να βάλεις. Πολύ, λίγο. Πώς. Στοπ. Αυτό. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ίσα-ίσα να μπορεί να ακουμπήσει για να έρθει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Βάλε λίγο ακόμα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Αυτό έτσι, να καλύψει όλο το κομμάτι του τηγανιού. Και τώρα να δούμε πώς θα το τηγανίσει, βέβαια. Ζεσταίνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι έτοιμο, λες. Είναι έτοιμο 100%. Ωραία. Σου λέω γρήγορα, τώρα πρέπει να είσαι με τα πιρουνάκια σου γρήγορα, να βλέπεις, να το γυρίζεις μία, δύο, τρεις. Γιατί γίνεται πάρα πολύ γρήγορο. Δεν θέλουμε να λιώσει, θέλουμε να πάρει έτσι, ένα χρώμα. Ακριβώς έτσι ώστε να γίνει ένα ωραίο τραγανό τυρί αποτέλεσμα. Με το μουσλι. Και αποτέλεσμα. Να είναι ζεστό το λάδι, έτσι. Ναι, να γίνει αυτό. Και μετά όταν θα το κάνεις μια-δύο φορές, εδώ και απλώς μετά θα σου πω πώς θα σερβίρεις τη σαλάτα. Ω, μια χαρά. Πολύ ωραίο γίνεται. Και μυρίζει και ωραία. Τέλεια.
ξεροψημένο. Ναι, ναι. Έχει μαλακώσει και λίγο. Όσο κάνει αυτό λοιπόν, εγώ να πω ότι έχουμε εδώ βάλει τα πολύχρωμα ντοματίνια, το αγγούρι, το σχοινόπρασο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Έχουμε βάλει την κρέμα βαλσαμικού φράουλα που την έχω διαλέξει αυτή η Βένια, γιατί μας δίνει μια γλυκύτητα και η φράουλα θα βγάλει το άρωμά της και συνδυάζεται πάρα πάρα πολύ ωραία με το κεφαλοτήρι. Και μια μικρή οξύτητα που τη θέλουμε. Ακριβώς. Τέλειο είναι. Τέλειο, στο σβήνο. Σε σβήνο. Λες ότι είναι έτοιμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν θέλει παραπάνω. Το βάζεις τώρα. Αυτό, το βάζεις στο χαρτί. Τώρα κουτάλα, γιατί δεν θα σηκωθεί. Όχι, μια χαρά. Πάμε. Το δάμα θα σπάσει έτσι. Για τη σαλάτα με πολύχρωμα ντοματίνια και κεφαλοτήρι πανέ θα χρειαστείτε για 2 άτομα 100 γραμμάρια κόκκινα ντοματίνια, 100 γραμμάρια πορτοκαλί ντοματίνια, 100 γραμμάρια μαύρα ντοματίνια, ένα μικρό αγγούρι, 4 κουταλιές της σούπας σχοινόπρασο ψιλοκομμένο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με φράουλα, αλάτι και πιπέρι. Για το κεφαλοτήρι, 2 φέτες δανέζικο κεφαλοτήρι, 100 γραμμάρια αλεύρι, 2 αυγά, 150 γραμμάρια μούσλι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και μπορείς να αρχίσεις να σερβίρεις σε αυτό το πιάτο τη σαλάτα μας η οποία έχει μαριναριστεί. Δεν κάνει να την ακουμπήσω. Το μόνο να ξέρεις είναι ότι θα πάρω κουτάλι και θα τη γευθώ. Εννοείται. Δεν έχεις λοιπόν παρά να βάλεις το τυρί πάνω σαλάτα, περίμενε, μισό λεπτό να σου πω, το οποίο μπορείς να το βάλεις είτε ολόκληρο, είτε αν θες να το κόψεις κομματάκι, είτε στη μέση. Αυτό είναι art, στο αφήνω πάνω. Α, το αφήνεις πάνω μου. Λοιπόν, εγώ θα το κόβω στη μέση. Okay. Πιο σωστό, γιατί έτσι είναι και πιο μικρή μπουκιά, άρα μπορεί να τη φας και πιο εύκολα. Όλο το βάζεις ή ένα? Νομίζω ότι θα βάζα τουλάχιστον 1,5 με 2, γιατί... Εγώ θα έβαζα 2, παιδιά, γιατί άνετα είναι μπόλικα τα ντοματίνια. Ωραία, ωραίο έχει βγει. Ωραία, και άμα θες μπορείς να πάρεις και ένα-δύο κομμάτια σχοινόπρασο, να το βάλεις από πάνω και είναι έτοιμο. Το βάλω έτσι, ας πούμε. Θα το βάζεις όπως θες εσύ. Τέλεια από αυτά. Ωραία. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε από αυτά που αφήσαμε. Ναι, πάμε. Για ελάτε, παιδιά. Ας την ανακόψει να μας δώσει να δοκιμάσουμε. Έλα, εντάξει, θα την περιποιηθούμε. Εγώ θα δώσω την Βένια. Σε σένα δεν δίνω, να την ακόψεις μόνος. Δεν θα φάω. Λοιπόν, και δοκιμάνε. Δεν πειράζει, εγώ θα κόψω όμως. Βένια, δοκίμασέ το μαζί με τα ντοματίνια όμως. Και θα σου δώσω. Αγάπη μου. Αλλά είναι τέλειο. Παρακαλώ. Μαζί. Για να πάρω και ντοματίνι. Μην σου πω και με το κουτάλι. Οκ. Συμφωνούμε απόλυτα. Και έρχεται και αποκτάει και μια οξύτητα που τη χρειάζεται την ντοματίνη με, με την κρέμα βαλσαμικού, με τη φράουλα, δίνει και ένα λεπτό άρωμα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια τα ντοματίνια είναι ντομάτα του χειμώνα, διότι είναι πάντα καλά. Το χειμώνα ντομάτες δεν βρίσκεις. Τα ντοματίνια είναι πάντα γλυκά, ίσως γι' αυτό και μου θυμίζει καλοκαίρι, κατάλαβες, έχουν γεύση, άρωμα. Για τη σαλάτα με ντοματίνια, βάζουμε σε ένα μπολ τα ντοματίνια, το αγγούρι και το σχοινόπρασο. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, την κρέμα βαλσαμικού με φράουλα και ανακατεύουμε. Χτυπάμε τα αυγά με το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι. Πανάρουμε το κεφαλοτήρι πρώτα με το αλεύρι, έπειτα το περνάμε από το αυγό και στο τέλος από το μούσλι. Στη συνέχεια το τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα και το βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Σερβίρουμε τη σαλάτα με τα ντοματίνια, το παναρισμένο κεφαλοτήρι με μούσλι και προσθέτουμε σχοινόπρασο. Αρνάκι με λαχανικά. Το τρως το αρνάκι. Εννοείται. Yeah. Εννοείται. Και πολύ... Γιατί μερικοί έχουν αντιπάθεια, ξέρεις. Εγώ τρελαίνομαι πάλι. Εγώ. Και εσύ, Μπορεί να είναι βοήθεια σεφ σήμερα, ναι, αλλά γενικώς επειδή έχουμε μια καλλιτέχνη. Εγώ είπα να κάνουμε κάτι το οποίο εξής, να έχει χρώμα, να έχει πράγματα να κάνουμε. Καλλιτεχνικό αρνάκι. Καλλιτεχνικό αρνάκι. Ωραίο. Εντάξει. Baby λαχανικά, βλέπω και κομψά. Κοίτα τι ωραία που τα έχεις σχεδιάσει πάνω στο ξύλο. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα πολύ γρήγορα με μία σάλτσα που θα συνοδεύσει αυτό το αρνάκι. Το αρνί, το κλασικό που φτιάχνουν και στην Αγγλία, όταν εγώ είχα δουλέψει εκεί, το συνδυάζουν πάντα με το δυόσμο. Και οι Ανατολίτες, αγάπη μου, όχι μόνο στην Αγγλία. Λοιπόν, ναι, άρα θέλουμε. Και η Μέση Ανατολή και η Ινδία παντού. 100 ml ελαιόλαδο. Φέρε το ελαιόλαδο εδώ. Βάλε μου 100 ml εδώ. Κοίτα εδώ, έχει ένα μπροστά. Για μισέ το. Ωραία. Δηλαδή θα φτιάξεις σάλτσα δυόσμου. Ακριβώς, μία σάλτσα δυόσμου. Σαν ένα πέστο δυόσμου, θες να το πεις. Ίσως χρειαζόμαστε πέστο. Λάδι δυόσμου. Πειράζει. Να δω. Όχι, είναι ακριβώς, μια χαρά είσαι. Ωραία. Φτάνει. Νομίζω ότι φτάνει, είμαστε οκ, okay, Βένια. Okay. Αυτό λοιπόν το δυόσμο θα το βάλουμε μέσα, εδώ. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Να παρέμβω. Έλα, Βένια, στο δίνω από εκεί που είσαι πιο εύκολα. Πόσο βάζω? Φτάνει. Φτάνει με εγώ, βάλει είναι η κυρία Ψυχούλη. Πιπεράκι. Ελένη. Πιπεράκι. Α, βάζεις και φουντούκια. Φουντούκια. Όλα αυτά. Όχι όλα. Θα σου πω εγώ stop. Α, είναι τύπου πέστο. Είναι παραπάνω από 50 γραμμάρια. Τύπου πέστο. Έπε φουντούκι. Ωραία. Και δυόσμο. Τέλεια. Φοβερό. Και θέλουμε και τριμμένο κεφαλοτήρι. Έχω εδώ λοιπόν κεφαλοτήρι. Εντάξει. Εντελώς πέστο είναι. Το σκόρδο του λείπει. Δεν ξέρω αν θα βάλεις στο τέλος. Όχι, εδώ σκόρδο θα μπει στο αρνί μέσα. Ωραίο κεφαλοτήρι, το οποίο θα το τρίψω χοντρό. Εδώ. Άμα θες βέβαια και βιάζεσαι, μπορείς να το ζητήσεις και στο σούπερ μάρκετ να στο τρίψουνε. Εντάξει, στον πάγκο των τυριών. Εδώ. Το βάζουμε και αυτό μέσα και θα ανακατέψεις πάρα πάρα πολύ καλά. Θα γίνει μια παχύρεστη σαλτσούλα. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν. Αν δεις ότι δεν χτυπιέται, προσθέτεις ελαιόλαδο. Mm-hmm. Ναι, γιατί αυτό που είσαι βάλει, δεν ξέρω τελικά αν ήταν στο 100 ml. Ήταν λίγο λιγότερο γι' αυτό. Ωραία. Αυτό το κουπί το αντίστοιχο είναι στη φωτογραφική σου μηχανή, πατάς και κάνει κλακ, κλακ, κλακ. Αυτό είναι στο μούλτι. Είδες που ξέρει και από φωτογραφία αυτό, προσπαθώ να σου πει. Θα μάθουμε και εμείς από μούλτι. Ναι. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη και θα το δούμε πλέον στο τέλος. Έχεις στο τηγάνι. Καυτό. Καυτό. Mm-hmm. Βάζεις λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Θα βάλουμε, όπα, και δύο κουταλιές βούτυρο. Mm-hmm. Το οποίο θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση στο αρνί μας. Λοιπόν, και με το που θα ζεσταθεί το λάδι και το βούτυρο κατευθείαν θα δεις πως θα έρθει και θα κάψει. Θα βάλουμε κατευθείαν και το αρνί μας μέσα να πάρει πάρα πάρα πολύ ωραία γεύση. Το αρνί τώρα τι γίνεται, μπορεί να είναι ένα κομμάτι από μπούτι του αρνιού και να ζητήσεις στο ρεοπόλι σου να στο ξεκοκαλίσει και να στο κόψει όπως το έχω κόψει εγώ εδώ. Και τη φωτιά πόσο δυνατά τη βάζεις? Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Όταν τέρμα. Στο τέρμα. Τέρμα. Όταν θέλουμε να θωρακίσουμε κάτι, στο τέρμα. Τέρμα. Και να πούμε τώρα, γιατί δεν τα κάνουμε και πάρα πολύ συχνά, ότι το εγωπρόβειο κρέας όταν είσαι Έλληνας είναι το πιο υγιεινό κρέας που μπορείς να φας, γιατί είναι γηγενείς ποικιλίες τα εγωπρόβια κατσίκια, έχουν τα καλύτερα κατσικάκια αρνάκια, mm-hmm. και είσαι σίγουρος ότι δεν έχουν ορμόνες, δεν έχουν αντιβιωτικά, μεγαλώνουν ελεύθερα, τρώνε ωραία θυμαράκια, αρωματικά του βουνού, άρα είναι το πιο ασφαλές κρέας. Και είναι μύθος ότι είναι το πιο λιπαρό, διότι μπορείς να το αφαιρέσεις, δεν μπαίνει μέσα στο κρέας, mm-hmm. στη σάρκα. Το αφαιρείς. Αλλά το πιο ωραίο είναι το λίπος του αρνιού πάντως. Τώρα για να λέμε. Να το πούμε. Δίνει πάρα πάρα πολύ ωραία γεύση. Είναι. Λοιπόν, όση ώρα κάνει αυτό η Ελένη, εμείς εδώ, συγγνώμη, okay. θα κόψουμε κρεμμύδι, θα το κόψουμε σε κύβους, δηλαδή το κόβω εδώ στα τρία, έτσι, και κατά αυτόν τον τρόπο, βλέπεις. Το έχω καθαρίσει, το έχω κόψει στα δύο και μετά σε μικρά κυβάκια. Κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα κόψουμε το σκόρδο μας σε φετούλες. Και αυτά όπως είναι τώρα που είναι το αρνί έτσι με τη δυνατή φωτιά, μπαίνουν και αυτά
μέσα στο παιχνίδι που λέω εγώ. Μύρισε. Α, καλά, φοβερό, ε. Είδες. Φοβερό. Μας χοβολάει πραγματικά. Λοιπόν, είναι εγώ και θα... το βουτυράκι. Εδώ θα ρίξουμε αλάτι. Έλα, ρίξε εσύ. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Παντού να πηγαίνει, σε ένα σημείο. Έτσι, ρίξε, μπράβο. Ρίξε. Ρίξε, μέχρι εδώ είναι λίσσα. Του ρίξε. Φτάνει. Ρίξε, ρίξε, φτάνει. Πάμε. Ωραία, η Ελένη θα ανακατέψει καλά. Το έχουμε συνέχεια σε δυνατή φωτιά. Λοιπόν, θα σβήσουμε λίγο κρασί. Ρίξε σιγά σιγά και θα σου πω εγώ stop. Συνεχίζεται το μάθημα δηλαδή, ε. Ναι, τελικά είδες. Αλλάξαμε ρόλους. Μ' άρεσε πριν. Φτάνει. Φτάνει. Ναι. Ανακατεύει καλά η Ελένη. Το αφήνουμε να εξαθμιστεί λίγο. Ναι, λίγο, όχι πολύ. Σα ίσα να έρθει και θα ρίξουμε και λίγο ζωμό. Και πλέον θα το αφήσουμε να έρθει να σιγοβράσει. Αν δεν έχετε ζωμό, να βάλετε νεράκι. Διότι το αρνί ούτως ή άλλως έχει ένταση. Είναι σκοτωτικό, κατάλαβες. Να έρθει να το. Οπότε δεν χρειάζεται. Βάζεις νεράκι. Αυτό τι ζωμό είναι, λαχανικών. Αυτό μπορεί να είναι και ένα ζωμό κοτόπουλο. Αν θέλει, είναι ένα ζωμό λαχανικών πάρα πολύ άνετα. Ωραία. Αυτό λοιπόν τώρα θα το σκεπάσουμε. Το αφήνουμε δυνατά τη φωτιά μέχρι να πάρει τη βράση. Ναι. Και μόλις δούμε ότι παίρνει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε μια μισή ώρα να έρθει να γίνει μαλακό το αρνί. Θα έχει ξατμιστεί λίγο η υγρό. Ακριβώς. Δεν βάζουμε υπερβολικό νερό. Δηλαδή, όπως βλέπετε, ίσα ίσα να σκεπάζεται το φαγητό. Ακριβώς. Και το περιμένουμε. Λοιπόν, περιμέναμε περίπου μια μισή ώρα. Mm-hmm. Το φαγητό είναι σχεδόν έτοιμο. Και τώρα θα ρίξουμε τα κόβουμε τα λαχανικά για να τα προσθέσουμε στην κατσαρόλα. Ακριβώς. Το μπρόκολο θα το κόψουμε σε μικρά μπουκετάκια. Mm-hmm. Θα κόψουμε τα καρότα. Εμένα μου αρέσει τα κόβω στη μέση. Και μετά τα κόβω έτσι διαγωνίως. Μπουκίτσες. Ναι, μικρές μπουκές. Ξέρεις πώς το λένε αυτό οι Γάλλοι. Ποιο? Ανιόπχεν τανιέρ. Α, ναι, σωστά. Δηλαδή αρνάκι της άνοιξης. Και αντίστοιχα θα κόψουμε πατάτες ή στα 4 ή στα 6 αναλόγως το πόσο μεγάλη είναι. Γιατί σκέψω ότι αυτά τα λαχανικά τα αφήσουμε 20 λεπτά. Άρα δεν μπορούμε να αφήσουμε μια πατάτα μεγάλη και ένα καρότο μικρό για να γίνουν αντίστοιχα στον ίδιο χρόνο. Θα βάλουμε μερικά ντοματίνια. Και πολύ σημαντικό και να μην αρακά. Τα αφήσετε αυτά να παραβράσουν. Να κρατάνε λίγο, δηλαδή στο πιάτο να μιλιώνει το λαχανικό. Γι' αυτό και τα αφήνουμε αυτό. 20 λεπτά μπορεί και 15, δηλαδή γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί τώρα που θα δούμε το φαγητό που το έχουμε αφήσει μια μισή ώρα, έχει κρατήσει ζουμί, ναι. Έχει δέσει μεν, αλλά πάλι βγάζει ατμό. Άρα μπορείς να ανοίξεις, να αρχίσουμε σιγά σιγά να προσθέτουμε τα λαχανικά μας. Ω, κοίτα τι ώρα που γίνεται, για δες. Ως χοβολάει. Έλα εδώ. Καταπληκτικό. Και τη φωτιά τη συνεχίζεις και την έχεις δυνατά. Χαμηλά, έτσι. Χαμηλά. Εδώ να ρίξω λίγο μπρόκολο ακόμα και εσύ θα μου ρίξεις όχι όλο το μισό αρακά να πάει παντού. Εδώ να κατέβουμε πολύ προσεκτικά γιατί είναι ήδη έτοιμο το κρέας και δεν θέλουμε να διαλυθεί. Πολύ ωραία. Βάλτε τα λαχανικά σας, ωραία χρώμα. Ναι, και αμέσως παίρνει και χρώμα. Τα λαχανικά θα παίξουν το ρόλο της γαρνιτούρας σε αυτό το φαγητό. Και δοκιμάζουμε τη σαλτσούλα να δούμε αν θέλει άλλο αλάτι. Σημαίνει δοκιμάζουμε πρώτα να δούμε αν θα ρίξουμε. Δοκίμασε βρε πρώτα. Αγάπη μου, ό,τι ζωντανό υλικό βάζει στην κατσαρόλα, πρέπει να του βάλεις λίγο αλάτι να νοστιμήσει. Αγάπη μου, φαίνεται. Λίγο. Θέλει λίγο. Πρέπει να σου φέρω τέτοιο αλάτι που μάζει την αστυπάλη για το σπίτι σου, θα σου φέρω. Τόσο, πολύ. Ωραία. Εδώ χαμηλώνουμε τώρα τη φωτιά πιο πολύ ακόμα. Θα βγάλουμε τα λαχανικά λίγο ζουμάκι. Και τα αφήσουμε 20 αυτό. Λεπτάκια να γίνει. Τέλεια. Καλή αντάμωση. Για τις μπουκές αρνιού με baby πατάτες, αρακά και σάλτσα δυόσμου θα χρειαστείτε για 4 άτομα 1,5 κιλό αρνί μπούτι, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 200 ml λευκό κρασί, 400 ml ζωμό κοτόπουλου, 4 καρότα, 10 πατάτες baby, 200 γραμμάρια φούντιτσες μπρόκολου, 200 γραμμάρια αρακά, 25 ντοματίνια, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο soft, 3 κουταλιές της σούπας σαλτσαδιός μου, αλάτι και πιπέρι.
για τη σάλτσα δυόσμου, μισό ματσάκι δυόσμο, 100 ml ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια φουντούκια και 100 γραμμάρια δανέζικο κεφαλοτήρι τριμμένο. Ωραία. Α, έλα. Ωραία, ωραία. Για να δω τι έχεις κάνει. Για να δω. Wow. Α, καλά. Μια χαρά. Βλέπεις τι ωραίο που έχει γίνει. Σούπε. Αυτό. Κλείσε τη φωτιά. Και τώρα κοίτα τι κάνουμε εδώ. Θα πάρουμε τη σάλτσα μας. Και έρχομαι με απαλές κινήσεις και βάζω. Α, θα την βάλεις μέσα. Βάζω λίγη μέσα, δύο-τρεις κουταλιές. Ζωντανή, στο τέλος. Εδώ, ανακατεύεις απαλά, μα θες πάρε αυτό. Και θέλω να μου δεις μια ωραία κουτάλα για να σερβίρουμε από εδώ. Αχ, μύρισε το φρέσκο ελαιόλαδο. Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Να, αυτό εδώ είναι. Κάτω αυτό. Είναι αυτό που λέω εγώ, σπιτικό φαγάκι και για μεσημέρι. Ναι, ακριβώς. Αυτό πήγα να πω και για μεσημέρι. Βέβαια, εσύ είναι στην καθημερινότητά σου, ποιος σου μαγειρεύει? Κοίταξε. Συνήθως τρώω σπιτικό φαγητό, Ελένη. Σπίτι και οικογενειακός, γιατί είμαστε κοντά με τους δικούς μου. Α, οπότε... είσαι στο ταπεράκι κι εσύ. Θα καιρό στο ταπεράκι. Λοιπόν, και θα πάρω λίγο, όχι πολύ. Θα πάρω γύρω-γύρω. Και άμα θέλουμε και λίγο πάνω, αυτό έτσι να δώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ένα πέστο δυόσμου, το οποίο είχε μέσα και φουντούκι και ωραίο κεφαλοτήρι. Βένια, δεν ξέρω πώς γίνεται με αυτό το παιδί όταν κάνει ορισμένα πράγματα. Μερικές φορές δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που βλέπω να γίνονται μπροστά μου. Αλλά τελικά, όταν το τρώω στο τέλος. Είναι τέλειο. Γίνεται ένα θαύμα, δεν ξέρω τι κάνεις. Πραγματικά, είναι απίστευτο, ε. Νόστιμο, φαγάκι. Απίστευτο. Δεν υπάρχει η νοστιμιά του φουντουκιού μαζί με το δυόσμο από το φρεσκάρι αυτό όλο. Και έχει ψιλολιώσει. Ναι, το οποίο συνήθως αυτό το πέστο εμείς το έχουμε για να το βάλεις πάνω από ένα κοτόπουλο σε μια μακαρονάδα τελευταία στιγμή. Μπορείς να το βάλεις σε ένα πιο μαγειρευτό φαγητό και να στο αλλάξει όλο. Φοβερό. Να το λιώσει, κατάλαβες. Υπέροχο. Γλυκά φτιάχνεις. Γλυκά δεν φτιάχνω καθόλου. Γλυκά τρως. Όχι πολύ, αλλά. Η σοκολάτα σ' αρέσει. Εντάξει. Νομίζω ότι θα την αφήσουμε τώρα στο αρνάκι. Τη βλέπω πιο δυνατή. Κράτα το αρνάκι και θα δεις τώρα τι θα κάνουμε. Φίλοι μου αυτοί. Για το αρνάκι με λαχανικά. Για τη σάλτσα, χτυπάμε στο μούλτι το ελαιόλαδο, τον δυόσμο, τα φουντούκια και το κεφαλοτήρι. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο και βούτυρο τις μπουκές αρνιού. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Σβήνουμε με το λευκό γρασί. Προσθέτουμε το ζωμό κοτόπουλου και το αφήνουμε να μαγειρευτεί για μια μισή ώρα σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε στο αρνί το μπρόκολο, τα καρότα, τις πατάτες, τα ντοματίνια, τον αρακά και αλατίζουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε λίγο νερό και το αφήνουμε να βράσει για 20 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό, προσθέτουμε 3 κουταλιές από την σάλτσα δυόσμου και ανακατεύουμε. Ήρθε η ώρα για το γλυκάκι. Τέλεια. Κρεμούλα, όχι, θα το φάμε και εγώ, βλέπω, βλέπω τα υλικά είναι υπέροχα. Θα το φάμε. Ευένια. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Έλα, να πες τι θες. Να σου λιώσω τη σοκολάτα. Λοιπόν, όχι, δεν θα μου λιώσω σοκολάτα. Εγώ θα χτυπήσω εδώ. Πάρα πολύ τι απλά. Τι θα κάνεις, πες καταρχήν τι θα κάνεις. Θα κάνουμε πολύ απλά μια ωραία κρέμα σοκολάτας που θα τη σερβίρουμε σε ποτήρι. Ναι. Και θα τη σερβίρουμε μαζί με μπανάνες, κράμπερις, φουντούκια και λευκή σοκολάτα. Αυτό είναι ντεκόρ από πάνω. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε καλά τη ζάχαρη μας μαζί με τους 3 κρόκους. Εδώ. Μέχρι να έρθουν λίγο να ασπρίσουν. Αυγό χτυπητό το λέγαμε αυτό όταν ήμασταν μικροί. Στη βούπα. Έτρωγες, Βένια, εσύ τέτοιο σου φτιάχνε. Ναι, 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 ναι. Στη βούπα με ζάχαρη και κακάο. Ναι, και εμένα, η γιαγιά μου βάζει κακάο. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Όχι, ε. Όχι. Άμα ήταν καλά χτυπημένο, ήταν ωραίο. Αλλά γιατί βαριόντουσαν να το χτυπήσουν καλά. Πρέπει να είναι καλά χτυπημένο. Λοιπόν, όσο χτυπάω εγώ αυτό, θέλω να βάλεις το γάλα μέσα στο κατσαρολάκι, να ζεσταθεί σιγά σιγά. Ωραία.
Και να μου λιώσει τη σοκολάτα, σαν να σε ακούω το λες. Όχι, δεν θα σου λιώσει τη σοκολάτα. Και θα βάλουμε αντίστοιχη ποσότητα και κρέμα γάλακτος. Κοίτα μέχρι που ήταν εδώ. Ακριβώς το ίδιο είναι. Όσο γάλα, τόσο κρέμα. Το βάλεις και το ξανα... Το βάλεις μέσα στην κατσαρόνα να ζεσταθεί. Λοιπόν, δεν πρέπει να βράσει η Ελένη. Πρέπει να ζεσταθεί για να μην έρθει να μας κόψει τα αυγά, να μην μας τα ψήσει. Μπορείς να ανακατέψεις με μια μαρίζα λίγο. Λοιπόν, όταν ζεσταθεί λίγο το γάλα μας, θα το βάλουμε σιγά σιγά και η κρέμα μαζί. Θα το βάλουμε μέσα στα αυγά που είναι στους κρόκους που είναι χτυπημένοι με τη ζάχαρη. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Εννοείται. Έχει γίνει αυτός. Είναι πολύ σημαντικό να το αφρατέψετε, να ασπρίσουν που λένε τα αυγά. Mm-hmm. Μόλις δείτε ότι ασπρίζει και γίνεται αυτός ο ορεκτικότατος ο φρός, τότε είναι έτοιμο. Ωραία, αυτό έχει ζεσταθεί τώρα. Τέλος. Να το σβήσω. Σβήστο εντελώς. Εδώ λοιπόν αυτό θα έρθουμε και το βάλουμε πολύ σιγά εδώ μέσα. Από ψηλά για να κρυώνει. Και πώς θα κρατήσει. Και το αυγά σου, Μπράβο. Αυτό εδώ. Εντάξει. Να ανακατέψουμε καλά. Ωραία. Και αυτό όπως είναι τώρα θα βάλουμε σε ένα τέτοιο πλαστικό, θα βάλουμε μέσα την κουβερτούρα μας. Και θα πάρουμε αυτό που λένε τώρα από το blender. Θα ρίξουμε αυτό μέσα. Και θα έρθουμε να το ανακατέψουμε πολύ προσοχή, έλα να αλλάξουμε λίγο θέση. Και θα έρθει και θα λιώσει και θα δώσει μια πάρα πολύ ωραία κρέμα, την οποία βέβαια θα την ξαναβάλουμε στην κατσαρόλα και θα την πάμε κανονικά αν έχουμε θερμόμετρο μέχρι τους 84 βαθμούς. Και αν δεν έχουμε? Αν δεν έχουμε θα το δούμε που θα αρχίζει να πίζει, θα το δείξουμε τώρα. Εντάξει. Να κατέβουμε λίγο εδώ πάνω. Ωραία. Βλέπεις. Mm. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλή αυτό που λέμε ομογενοποίηση, mm-hmm. που δίνει αέρα και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία κρέμα. Για να έρθει όμως για να πήξει λίγο πιο ωραία αυτή η κρέμα πρέπει... Δεν μπορείς να πεις, ναι. Τι? Ότι είναι ωραίο αυτό τώρα. Βλέπεις. Το βάζουμε δηλαδή μέσα. Αυτό εδώ είναι που το κάνει έτσι υπαχύ, το μηχάνημα. Βασικά αυτό έρχεται και ομογενοποιεί τσοκολάτα μαζί. Τώρα τα υπόλοιπα υλικά. Αν δεν έχω το blender, μπορώ να το βάλω στο μούλτι. Θα μπορούσε να το βάλει στο μούλτι, απλώς πρέπει να το χτυπήσει πολύ καλά. Και εδώ θα δεις ότι θα βάλω τη φωτιά μου στο χαμηλό. Στο χαμηλό. Mm-hmm. Και θα αρχίζω. Λοιπόν, θέλω να δεις πόσο ρευστή είναι, βλέπεις. Είναι ο λίγο τη πηχτή. Ναι, αλλά δεν είναι πηχτή πηχτή. Θεμένη. Όπως... όχι. Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα εδώ θα δεις ότι θα έρθει σιγά σιγά, μόλις ανέβει η θερμοκρασία. Και θα πήξει, και θα πήξει το αυγό, λόγω του αυγού ακριβώς. Αυτό λοιπόν όταν τελειώσει και θα είναι έτοιμο, το αφήνουμε λίγο Ελένη στην άκρη και ή το αφήνουμε να κρυώσει και το βάζουμε στο ποτήρι ή το βάζουμε κατευθείαν στο ποτήρι και τα αφήνουμε λίγο να κατέβει η θερμοκρασία για να τα βάλουμε στο ψυγείο. Αυτό είναι πόση ώρα το θες στο ψυγείο μετά, αφού δέσει. Αυτό θέλει περίπου μια μισή ώρα. Τουλάχιστον. Ναι. Για να έρθει να γίνει πολύ ωραία. Και είναι και... μια υπέροχη σοκολατένια κρέμα. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία κρέμα, αν θέλετε να κάνετε και γέμιση για μια τάρτα. Δηλαδή να κάνει την τάρτα και να τη γεμίσει. Α, τάρτα σοκολάτα. Ναι. Αυτή είναι μια φοβερή τάρτα όπου ψήνει τη βάση, βένια σκέτη. Mm-hmm. Μπορεί να πάρει και έτοιμη. Ναι. Mm-hmm. Φτιάχνει αυτή τη σως και αφού ψηθεί και κρυώσει βέβαια η τάρτα, mm-hmm. ρίχνει αυτό το υπέροχο σοκολατένιο mm-hmm. υλικό στη μέση mm-hmm. και το τρώ επί τόπου. Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να την κρυώσει και στο ψυγείο, αλλά εμένα μ' αρέσει. Σε θερμοκρασία χώρου. Απίστευτη. Ωραία. Τάρτα. Τώρα πλέον έχει αρχίσει, βλέπεις, αρχίζει και πίζει πιο πολύ. Ναι. Θα ανέβει, η θερμοκρασία συνεχίζει και ανεβαίνει, δεν θα κατέβει κατευθείαν. Και αυτό λοιπόν εδώ, όπως είναι, βλέπεις, κοίτα, αρχίζει και πίζει. Δηλαδή σε πολύ χαμηλή φωτιά, γύρω στο 1-2 λεπτά είναι αυτό τώρα. Ακριβώς, τόσο γρήγορα. Ναι. Και ερχόμαστε πολύ απλά και γεμίζουμε.
κυρία μας. Ένα. Ένα, πάρτο. Πω, 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 πω. Δύο. Ωραίο. Και μυρίζει και ωραία, ε. Πάρτο κι αυτό. Να τα λιωμένη. Και θα ταιριάξει απίστευτα με τα φουντούκια, λοιπόν, και μέχρι... την μπανάνα. Τώρα τα άλλα δεν ξέρω, θα δούμε. Μέχρι να βάλω την τρίτη. Να φέρω να... τις κρύες. Ναι. Μπορείτε να τις φέρετε μαζί γιατί είναι τρεις. Αν θες βοήθησε τη Βένια. Αυτό μην το βάλετε κατευθείαν στο ψυγείο, να το αφήσετε λίγο να, να κρυώσουν. Τι που να τις βάλετε εδώ στην άκρη. Και βλέπω να τις βάλετε εδώ μπροστά μου. Τι ωραία τους θεραπείτε. Ακριβώς. Αυτές εδώ. Αυτές θα τις αφήσουμε να κρυώσουν λίγο και θα τις βάλουμε μετά στο ψυγείο για να γίνουν. Λοιπόν, τη λευκή σοκολάτα πολύ εύκολα μπορεί να την τρύψει ένα τρίφτη, να την κόψει με ένα μαχαίρι, αλλά και πολύ εύκολα μπορεί να την τρύψει εδώ. Κοίτα, τη βάζει εδώ πέρα. Mm-hmm. Αρκεί να είναι κρύα από το ψυγείο, προσοχή. Πάμε. Αυτό είναι σημαντική λεπτό. Ναι, πρέπει να είναι κρύα από το ψυγείο για να μπορέσει να έρθει. Να τρυφτεί διαφορετικά, ναι. Δεν τρύβεται, γίνεται βούτυρο. Μια χαρά. Εγώ θα κόψω λίγα. Μ' αρέσει και τα κάνω έτσι πιο χοντρά κομμάτια στο μαχαίρι. Αυτά τρίβονται στο μούλτι, ένα-δύο πατήματα. Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν. Έχουμε κι εμείς 7 κολλήματά μας. Λοιπόν, και μπορεί η Ελένη να μου μοιράσει μερικά κράμπερις πάνω στα ποτήρια. Όχι πολλά, θέλουμε λίγα κράμπερις, λίγο φουντούκι, λίγη σοκολάτα να πάει παντού και μερικά κομμάτια μπανάνας. Αντιοξειδωτικά μπανάνα... και κατά του Αλσχάιμερ. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία, εγώ βάζω μερικά φουντούκια. Και είναι ένα εξαιρετικό γλυκό για μετά το φαγητό αυτό, ε. Βένια, εσύ μπορεί να βάλεις λίγη σοκολάτα. Και για το πρωινό είναι ωραίο. Είναι τέλεια, αυτή είναι πολύ ωραία κρέμα. Και εμένα μου αρέσει να παίρνω και άγουρες μπανάνες, να είναι πιο σκληρές. Πω πω, είναι τέλειο, ναι. Ωραίο, ε. Παίρνεις λοιπόν εσύ μπανάνα, θα την ξεφλουδίσεις. Κόψεις στη μέση, στα τέσσερα. Αυτή που έφυγε θα τη φάμε. Όχι, θα την κόψουμε. Λοιπόν, κόβουμε σε μικρά κομματάκια και με τη σειρά της μπαίνει και αυτή από πάνω. Σοκολάτα μπανάνα, ξέρεις ότι αρέσει πάρα πολύ. Κολλητές φλεγάδες. Ναι. Εδώ. Και δεν έχετε παρά πάρετε κουταλάκι και να δοκιμάσετε. Για την κρέμα σοκολάτας με ξηρούς καρπούς και μπανάνα θα χρειαστείτε για 6 άτομα 250 ml γάλα πλήρες, 250 ml κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 6 κρόκους αυγών, 500 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα με 55% κακάο, 150 γραμμάρια φουντούκια, 1 μπανάνα, 120 γραμμάρια κράμπερις και 120 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για δοκιμή. Όπου η γνώμη μας αξίζει διπλά, το ξέρεις αυτό. Ωραία. Γιατί δεν μας αρέσουν ούτε τα γλυκά, ούτε βήμα, σοκολάτα. Κάνω ένα βήμα πίσω. Πρόσεξε. Για ξεκίνα. Έπεσε σε κακές πελάτησες. Ωραία, λένε. Για να δω. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Πώς σου φάνηκε, Βένια, για πες. Αυτό είναι φανταστικό. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν είναι γλυκό. Δεν είναι πολύ έτσι γλυκό, γιατί εγώ δεν μπορώ τα πολύ γλυκά. Αλλά είναι και πολύ σοκολατένιο. Και νομίζω έχει σημασία η μπανάνα που είναι λίγο άγουρη. Ναι. Γιατί το ξυνίζει λίγο, δεν το κάνει έτσι πιο γλυκό ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Μπράβο, αγόρι μου. Για την κρέμα σοκολάτας, χτυπάμε τους κρόκους αυγού με τη ζάχαρη. Βράζουμε το γάλα με την κρέμα γάλακτος. Προσθέτουμε το μείγμα του γάλακτος στους κρόκους με τη ζάχαρη, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην ψηθεί το αυγό. Στη συνέχεια, χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ το μείγμα με τη σοκολάτα κουβερτούρα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Μοιράζουμε την κρέμα σοκολάτα σε μπολάκια και τη βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. Σερβίρουμε με χοντροκομμένα φουντούκια, κράμπερις, κομμάτια λευκής σοκολάτας και μπανάνα. Βένια, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο μάθημα και τα υπέροχα φαγητά που φάγαμε. Ελπίζουμε, ζούμε πλέον με αυτή την ελπίδα να γίνουμε έμπνευσή σου και να μας στήσεις καμιά μέρα και εμάς μπροστά στα προπήλαια, στο Σύνταγμα, δεν ξέρω, έτσι. Κάπου. Σε κάποιο αεροδρόμιο. Ωραία θα ήταν. Και να γίνουμε έργα τέχνης κι εμείς.
Μια χαρά. Αυτό θα μ' άρεσε πολύ και εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Φιλάκια, υπέροχο απόγευμα να έχετε. Να είστε καλά, γεια σας. Τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα δείτε συνταγές νοστιμιάς και ευκολίας από την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Όπως κατάλαβες, το ψήσιμο, το μπάρμπικιου το έχω αφήσει στον άντρα, έτσι. Και φταίδες κοτόπουλου φρικασέ. Φοβάσαι, εμείς θα κάνουμε τηγανιτά, Αλέξανδρε. Σουβλάκια στο τηγάνι με σος πιπεριών. Τέλειο το έψησε. Και φασολάκια με πράσα και παντσέτα στην κατσαρόλα. Μπράβο, Αλεξάκου. Να είσαι καλά. Δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.